Λοιπόν, μιλάμε σήμερα για το πώς κάνουμε τις ερωτικές μας επιλογές, συνειδητά ή υποσυνείδητα. Την ώρα του διαφημιστικού διαλύματος δεχτήκαμε πάρα πολλά ερωτήματα. Να σας θυμίσουμε πως η εκπομπή μας είναι ζωντανή, 2821-036-744, ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Μπορείτε να θέσετε τα ερωτήματά σας, επιτόπου σας δίνει απαντήσεις ο ψυχολόγος μας. Να σας διαβάσω μερικά ερωτήματα. Καταρχήν, επιμένουν οι άντρες ότι οι χανιώτισες είναι ιδιαίτερες γυναίκες. Είναι δύσκολες γυναίκες. Είναι γυναίκες που έχουν πολλές απαιτήσεις ό,τι έχει να κάνει με υλικά αγαθά. Είναι απαιτητικές και θέλουν πάρα πολύ και εστιάζονται στα υλικά αγαθά και στο να φαίνεται κιόλας. Να φαίνεται το αυτοκίνητο, να φαίνεται το ντύσιμο, να φαίνεται η ομορφιά. Να. Συμφωνείτε με όλα αυτά? Ίσως να συμβαίνει κάτι, αλλά εγώ τα χανιά θα τα έλεπα σαν μια επαρχία. Σε μια επαρχία πρέπει κανείς να είναι προσεκτικός στις επιλογές. Δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου ακριβώς αυτό εμένα. Εγώ έχω δει κάτι άλλο, ότι αν κάνει κάποιος μια σχέση, αν μιλήσουμε για τη γυναίκα τώρα, την ψιλομύτα, ας πούμε, είναι μια κοπέλα η οποία κάνει μια σχέση με ένα αγόρι. Επειδή το αγόρι καμαρώνει για τη σχέση, δηλαδή λέει ότι εγώ πήγα και με αυτήν, πήγα με την άλλη, θεωρείται ότι είναι προς τιμήν του, ας πούμε, να έχει πάει με πολλές γυναίκες, ενώ η γυναίκα όχι, είναι πιθανόν αυτός μετά στην καθημερινότητά του να αρχίσει να λέει τι ζήσανε, τι νιώσανε, πώς φέρθηκε, τι του έκανε και σε σεξουαλικό επίπεδο και σε άλλα. Οπότε εκτίθεται η γυναίκα και έπρεπε να είναι πάρα πολύ προσεκτική στην επαρχία. Δηλαδή δεν μπορεί να υποχωρήσει. Οπότε το κάνει από άμυνα, λέτε. Είναι μια άμυνα, δηλαδή δεν μπορείς να υποχωρήσεις εύκολα σε κάποιον που σε θέλει για να κάνεις μια σχέση περιστασιακή ως χανιώτησε μέσα στα χανιά. Τώρα θυμάμαι, ας πούμε, και ακόμη βλέπουμε τις τουρίστριες καμιά φορά γυμνώστιδες της πλάζ, ενώ τις χανιώτισες όχι. Οι Αθηναίες μπορεί. Δηλαδή μια χανιώτισα δεν μπορεί να το κάνει, γιατί θα τη δουν, θα καταλάβουν ότι είναι αυτή, θα τη το χτυπήσουν μετά, θα τη το υπενθυμίσουν, θα εκτεθεί. Δηλαδή εδώ είναι όλοι γνωστοί υπό μια έννοια και ίσως μακρινοί συγγενείς. Και χρειάζεται να διατηρήσουν το κοινωνικό τους image οι γυναίκες. Όπως οι άντρες το θέλουν. Οι άντρες τι θέλουν? Να είναι η γυναίκα, να μην έχει πάει με πολλούς άντρες. Έτσι, να είναι κλειστή, να είναι κυρία, να είναι προσεκτική, όχι να είναι σεμνή. Να είναι, αλλά και να φαίνεται. Και να φαίνεται. Σε δηλαδή, έχω δει σειρά στο γραφείο μου μερικές φορές άντρες να μου λένε ότι πρέπει να τη χωρίσω, επειδή έχουν πάει μαζί της κάποιοι φίλοι μου, κάποιοι άντρες, κάποιοι γνωστοί, και μου το λένε και είναι αδύνατον για μένα να συνεχίσω. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η ανδρική νοοτροπία, ότι αφού τη γυναίκα που τώρα είμαι μαζί της εγώ και τη θέλω και είμαι ερωτευμένος, με την ίδια γυναίκα έχουν πάει και κάποιοι άλλοι γνωστοί, εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω να είμαι μαζί. Η γυναίκα λοιπόν πρέπει να προσέξει. Εξάλλου δεν μπορεί να γίνει το καμάκι στην καφετέρια ή στο δρόμο πια, δεν έχει νόημα. Ίσως εμείς στην παλιότερη γενιά κάναμε ένα καμάκι στο δρόμο επειδή δεν συναντούσαμε αλλού τις κοπέλες. Δεν είχαμε την ευκαιρία να έχουμε σχέσεις ζωντανές όπως τώρα στο σχολείο. Πρέπει να γνωρίσεις τον άλλον πρώτα σε ένα περιβάλλον, σε ένα χώρο, και μετά, αφού θα γνωριστείς και θα γίνεις φίλος, να κάνεις και την ερωτική σου πρόταση. Δηλαδή δεν μπορείς να πας στον δρόμο και να σφυρίξεις, ας πούμε, σε μια κοπέλα για να της κάνεις ένα κομπλιμέντο και να της πιάσεις την κουβέντα. Η άλλη θα αμυνθεί, γιατί δεν σε γνωρίζει. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ότι είναι μια καλή τακτική άμυνας από τη γυναίκα. Γιατί μπορεί να εκτεθεί. Αλλά πει... αν θεωρήσουμε ότι έχουν βάση όλα αυτά που λέτε, δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο στα Χανιά, συμβαίνει όχι, γενικότερα στην επαρχία, στις μικρές πόλεις. Η Χανιώτισσα δεν έχει κάποια ιδιαιτερότητα. Συμπεριφέρεται όπως μια κοπέλα σε οποιαδήποτε. Νομίζω πως δεν υπάρχει λόγος να υποθέσουμε ότι ειδικά η Χανιώτισσα, δηλαδή τι θα ήταν, κάτι ρατσιστικό, μια ρατσιστική υπόθεση. Λοιπόν, απλώς ζούμε εδώ στα Χανιά και το συναντάμε εδώ. Είναι αλήθεια ότι οι γυναίκες, ο έρωτας περνάει μέσα από τα αυτιά για τις γυναίκες, τους αρέσουν δηλαδή οι ωραίες κουβέντες και. Και οι άντρες ερωτεύονται με τα μάτια. Είναι αλήθεια αυτό? Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και αυτό αλήθεια, αλλά ίσως η γυναίκα θέλει να ζήσει τη σεξουαλικότητά της σε μια σχέση αγάπης περισσότερο από ότι ο άντρας. Και ο άντρας δηλαδή μπορεί και θέλει να το κάνει. Είναι οι γυναίκες, θέλουν ίσως πιο ανασφαλείς. Χρειάζονται μια σχέση. Για πολλούς λόγους και για κοινωνικούς λόγους. Γιατί όπως είπαμε, ακόμα δεν είναι προνόμιο για μια γυναίκα το να έχει πάει με το μισό πληθυσμό. Ενώ ο άντρας ακόμη μπορεί να κοκορεύεται γι' αυτό και να θεωρείται προνομιούχος.
Η γυναίκα πρέπει να είναι πάντα προσεκτική. Ναι. Πάντως, αν οι γυναίκες ερωτεύονται με τα αυτιά και οι άντρες με τα μάτια, καταλαβαίνουμε ότι και η προσέγγιση πρέπει να είναι πολύ διαφορετική. Με τα μάτια είναι ο πρώτος ενθουσιασμός. Είναι αυτό που λέμε σε γουστάρω, θέλω να είμαι μαζί σου για ένα βράδυ. Mm-hmm. Δηλαδή βλέπω μια ωραία γυναίκα και θέλω να χυμίξω. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι το ενστικτικό, το αρχαίγωνο, το ζώδες που υπάρχει περισσότερο στην ανδρική φύση. Η γυναίκα έχει ένα φόβο. Στο κάτω-κάτω, καθώς ο άντρας, αν το δούμε σε ζωικό επίπεδο, είναι κυνηγός και ορμάει επάνω της, εκείνη ήδη δέχεται μια ενόρμηση. Mm-hmm. Πρέπει να προστατέψει τον εαυτό της κιόλας, έτσι δεν είναι, είναι αμυντική. Αν και είπαμε ότι στις μέρες μας έχουν αλλάξει. Δεν είναι τα λόγια πάντως. Έχουν αλλάξει. Ναι, δεν είναι τα λόγια πάντως που θέλει να ακούσει. Είναι ότι θέλει να εντάξει αυτό το φλερτ μέσα σε μια σχέση. Mm-hmm. Ώστε να νιώσει άνεση και ασφάλεια. Mm-hmm. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε εδώ στην παρουσίασή μας. Τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά θεωρώ ότι τα έχουμε αναλύσει. Ναι. Σε μεγάλο βαθμό. Είμαστε κοντά σε αυτό, μια διαφάνεια που είναι κάπως σχετική με αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Ναι, με τη είναι αυτή εδώ και βλέπουμε πάλι στη βάση την κληρονομικότητα. Mm-hmm. Παιδική ηλικία, οικογενειακές σχέσεις. Θίξαμε και προηγουμένως λίγο το θέμα των οικογενειακών σχέσεων, τη σημασία που έχουν στη διαμόρφωση της παιδικής ψυχολογίας. Mm-hmm. Και η μετέπειτα ψυχολογία θα πατήσει πάνω στην παιδική ψυχολογία. Έτσι δεν είναι. Το ένα πατάει πάνω στο άλλο. Mm-hmm. Δηλαδή η εφηβεία θα πατήσει πάνω στην παιδική ηλικία και η ωριμότητα πάνω στην εφηβεία. Και όλα αυτά θα διαμορφωθούν μέσα στην οικογένεια. Mm-hmm. Η παιδική ηλικία και μέσα στο σχολείο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Γι' αυτό που θα γίνει μετά και γι' αυτό που θα μπορέσω να δημιουργήσω και τα γονίδια βέβαια, έτσι η κληρονομικότητα. Δηλαδή μια ποιοτική σχέση που βλέπουμε στην κορυφή δεν θα έρθει ξαφνικά. Δεν είναι ένα γεγονός που θα προκύψει επειδή το ήθελα να το κάνω ή επειδή γνώρισα τον κατάλληλο σύντροφο. Αλλά επειδή συμβάλλουν και συντρέχουν πάρα πολλοί παράγοντες. Έχουμε λοιπόν κληρονομικότητα, παιδική ηλικία και οικογενειακές σχέσεις και μετά την ελευθερία των επιλογών του κάθε ανθρώπου, δηλαδή σαφώς έχω τη δυνατότητα κάθε φορά να επιλέγω και να συμπεριφέρομαι και ελεύθερα και δεν προσδιορίζομαι απόλυτα, αλλά δέχομαι και τις επιρροές. Δεν είμαι ή έτσι ή αλλιώς. Mm-hmm. Είμαι προσδιορισμένος δηλαδή από το παρελθόν, αλλά έχω και την ελευθερία παράλληλα να κάνω επιλογές. Mm-hmm. Όπως και τα τυχαία γεγονότα. Δηλαδή πολλές σχέσεις ξεκινούν αλλά και προχωράνε μέσα από τυχαία γεγονότα. Δηλαδή το αν θα πάω σε μια εκδήλωση κοινωνική, σε ένα πάρτι, αν θα παραμείνω περισσότερο ή αν θα φύγω. Όπου το ονομάζουμε εμείς πεπρωμένο. Έτσι, λέμε ότι η σύμπτωση, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Θέλει μοίρα. Ναι. Θα μπορούσε να είναι το ίδιο δηλαδή το πεπρωμένο να περιλαμβάνει και το τυχαίο μέσα του. Mm-hmm. Αλλά υπάρχει τυχαιότητα με την έννοια του ότι καμιά φορά μπορεί κάποιος να είναι ερωτευμένος. Δηλαδή αγαπάς έναν άντρα. Mm-hmm. Και κάτι σου λέει μια φίλη σου γι' αυτόν ένα αρνητικό σχόλιο και εσύ απομακρύνεσαι. Mm-hmm. Ή μια λέξη λέει, ή κάπως εκείνη την ώρα νιώθει και κάτι εκφράζει και σε δυσαρεστεί και χαλάει η προοπτική αυτή. Δηλαδή βλέπουμε ένα πολύ τυχαίο και μικρό γεγονός να αλλάζει όλη τη ροή των πραγμάτων. Δεν μπορούμε να αποβάλουμε την τυχαιότητα. Mm-hmm. Δηλαδή το ποια σχέση θα κάνω και το πώς αυτή η σχέση θα εξελιχθεί στο μέλλον είναι, εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Mm-hmm. Και μετά η προσωπικότητα όπως διαμορφώνεται, ο χαρακτήρας και οι δυνατότητες του άνδρα και ο χαρακτήρας και οι δυνατότητες της γυναίκας. Έτσι, το ποιος είμαι και το τι μπορώ να κάνω. Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μου. Πώς μπορώ να επικοινωνώ, πώς μπορώ να ανέχομαι, πώς μπορώ να καταλαβαίνω. Αν πάμε λίγο πίσω, είχα αναφέρει κάποια στοιχεία εδώ. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπουμε κάποια ψυχολογικά χαρακτηριστικά που παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο για μια σχέση. Ενώ δεν φαίνονται στην αρχή. Δεν μπορούμε να τα δούμε δηλαδή. Δεν είναι κάτι που φαίνεται όταν βλέπω και ερωτεύομαι τον άλλον σε μια πρώτη φάση της σχέσης. Όπως επάνω, συνέπεια και υπευθυνότητα. Αυτό θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο μετά. Αλλά για να είμαι συνεπής. Και από τους δύο. Και από τους δύο.